Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία, καλούς αγώνες. Πραγματικά το μπλόκο εδώ είναι πολύ δυναμικό. Πρέπει να σας πω ότι από το πρωί που έχουμε περάσει όλα τα μπλόκα, δηλαδή Κάστρο, σε συνέχεια Ταλάντι, Ανθίλη, μετά στο Ναλμυρό, στο Στεφανοβίκιο, μετά στον Πλαντίκα από τη Λάρισας, μετά στο Ζάρκο. Τώρα εδώ πρέπει να πω ότι είναι το πιο δυναμικό μπλόκο, το πιο μεγάλο μπλόκο. Πραγματικά ο αγώνας είναι δίκαιος, τα αιτήματα είναι δίκαια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και εδώ δεν είμαστε μόνο για να συμπαρασταθούμε, ξέρετε ότι εμείς δεν λέμε λόγια, κάνουμε πράξεις και τα κάνουμε παντού. Και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε Δήμους και σε Περιφέρειες και σε Συλλόγους, τα μέλη, τα στελέχη του ΚΚΕ, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές είναι πανταχού παρόντες, είναι στη διάθεσή σας να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή για να πιέσουμε τους κυβερνώντες, να πιέσουμε τους πάντες για να πάρθουν έστω κάποια μέτρα ανακούφισης. Όχι ότι λύνουν οριστικά το πρόβλημα, όμως μπορούν σήμερα να λυθούν κάποια προβλήματα. Και πρέπει να ξέρετε ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη. Την έχετε στριμώξει εσείς με τον αγώνα σας, την αποφασιστικότητά σας και την ενότητά σας και τον συντονισμό σε όλη τη χώρα, που παίζεται σημαντικό ρόλο και τα μπλόκα εδώ της Θεσσαλίας και ειδικά της Καρδίτσας. Και αυτό να το συνεχίσετε, την ενότητα, την αγωνιστικότητα, την αποφασιστικότητα να τη διατηρήσετε σαν κόρη οφθαλμού. Γιατί βεβαίως ξεκίνησε η κυβέρνηση και με συκοφαντίες και με ψέματα και με καταστολή στην αρχή. Μετά το γυρνάει σε κάποια μέτρα, κοροϊδία μέτρα βέβαια, ψίχουλα μέτρα, τα λέμε εμείς, και πρέπει να παλέψουμε και να πιέσουμε ακόμα περισσότερο για να δοθούν περισσότερα, έστω για να ανακουφιστεί αυτή τη στιγμή ο αγρότες, χωρίς να σημαίνει ότι ο αγώνας τελειώνει. Γιατί μπορεί να δώσει και κάποια τώρα, κάτω από αυτή την πίεση και από αυτόν τον αγώνα, και μετά με άλλο τρόπο να κοιτάξει να τα πάρει πίσω αυτά πάλι από την τσέπη του αγρότη. Άρα λοιπόν ο αγώνας είναι συνεχής και πρέπει να είμαστε πανταχού παρόντες. Και βέβαια τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Δεν μπορεί να λέει ότι δίνει 82 εκατομμύρια ευρώ και να ακούει ο κόσμος «Α, εκατομμύρια δίνει στους αγρότες». Και αυτό είναι για 300.000 από την επιστροφή, λέω, του ενιαίου φόρου κατανάλωσης. Λοιπόν, και είναι και ούτε στα μισά καν από αυτά που παίρνατε μέχρι το 2016. Χώρια που τώρα έχει εκτιναχθεί το κόστος παραγωγής, έχει ανέβει ο πληθωρισμός, είναι τα πάντα πάνω. Και βεβαίως ούτε είναι αυτά το Άρας Κοπανιστός που πάλι λέει για το ρεύμα κλπ. Γιατί δεν υλοποιεί? Εδώ και τώρα πρέπει να υλοποιήσει το αίτημά σας, που εμείς συμφωνούμε απόλυτα, για 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί λέει ότι λεφτά δεν υπάρχουν, λέει ότι δεν έχει αντοχές η οικονομία, αλλά έσοδα έχει και βρίσκει και τα ξοδεύει για τους λίγους. Όταν ζητάνε βιομήχανοι, όταν ζητάνε εφοπλιστές που τους δίνει αβέρτα πετρέλαιο αφορολόγητο, ενώ στον αγρότη τόσα χρόνια που το ζητάει δεν δίνει αφορολόγητο, γιατί λέει δεν έχει χρήματα, πώς τα βρίσκει αυτά? Όταν ζητάει ο λαός, όταν ζητάει ο αγρότης για να μεγαλώσει το εισόδημά του ή για να προστατευτεί το βιός του, η παραγωγή του, για να μπορεί να ζει στην οικογένειά του, για να μπορεί να έχει υγεία, να μπορεί να έχει παιδεία, να έχει λιγότερους φόρους, τότε λέει «Α, δεν πρέπει, πρέπει εσύ να πληρώνεις γιατί δεν έχω χρήματα». Ενώ για τους λίγους, τους μεγάλους, τους εμπόρους, τους βιομήχανους, τα καρτέλ και τα μονοπόλια της ενέργειας βρίσκει χρήματα και πληρώνει.